Πάμε λίγο στους τροχονομικούς ελέγχους και στις παραβάσεις. Κάποια επίσημα στοιχεία που προκύπτουν βέβαια από την ενημέρωση που παρέχει η αστυνομία σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Από 1η-1η-23 τι έχουμε, για κοιτάξτε λίγο. Λοιπόν, έχουμε 1.000 παραβάσεων συνέχεια, 1.447 σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Από 1η-1η, πρώτη εβδομάδα μέχρι 7η-1η, μία εβδομάδα σε 7 μέρες, 1.447. Λοιπόν, οι 302 έχουν να κάνουν με την υπερβολική ταχύτητα. 101 μη χρήση προστατευτικού κράνους, ακόμα δηλαδή συνεχίζουμε καβαλάμε τη μηχανή μας, συγγνώμη για την έκφραση, και δεν φοράμε κράνος. Μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 89 περιπτώσεις, οδήγηση υπό την επίδραση ινοπνεύματος, δηλαδή έχουμε πιει 100 περιπτώσεις, ενώ μιλάμε στο τηλέφωνο 19 οδηγοί, συνάνθρωποι μας, συμπολίτες μας μίλησαν στο τηλέφωνο. Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα. Αντικανονικό προσπέρασμα, αντικανονική ελιγμή, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, ενδυνάμει δολοφόνη δηλαδή, και λοιπές παραβάσεις 720. Λοιπόν, πού θα πάμε? Θα παραμείνουμε στο θέμα και αξίζει ο σχολιασμός του κυρίου Γιάννη Χλιαουτάκη, του ομότιμου καθηγητή του ΕΛΜΕΠΑ και μέλους του Εργαστηρίου Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας. Κύριε Χλιαουτάκη, καλή χρονιά να έχουμε. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Να πω μια χρονιά με ασφάλεια. Έχει νόημα να το ευχηθώ. Νομίζω ότι αν μείνουμε μόνο στις ευχές, δυστυχώς δεν αρκούν. Ξέρετε, βλέπετε, έχουμε κάνει σας αυτή τη συζήτηση και εμείς τη δική μας προσπάθεια δημοσιογραφικά και εσείς βέβαια τη δική σας προσπάθεια και ένα πολύ μεγάλο μπράβο, αλλά έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση δεκάδες φορές εμείς οι δύο προσωπικά. Ακριβώς. Και είναι χαρά, κύριε Χλιαουτάκη, αλλά με τα στοιχεία μέσα σε μία εβδομάδα 1.400-1.500 τροχονομικές παραβάσεις στους δρόμους της Κρήτης, ναι, και μετά μιλάμε για οδική ασφάλεια και μετά μιλάμε για υποδομές. Ακριβώς. Τι να σου κάνει ο υπερσύγχρονος ΒΟΑΚ αν δεν έχουμε τη σωστή νοοτροπία? Ακριβώς. Βλέπετε ότι η αστυνομία έκανε ένα πολύ μεγάλο έργο, πήρε ένα πάρα πολύ μεγάλο δείγμα από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που λέτε και εντόπισε τόσους πολλούς παραβάτες. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θα πρέπει η αστυνομία να έχει ένα αστυνομικό δίπλα από τον κάθε οδηγό προκειμένου να πούμε ότι θα μειωθούν οι παραβάσεις. Και αυτό βέβαια καταλαβαίνετε ότι είναι αστείο που λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχουμε μάθει, αγαπητέ μου, τον γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, τι πράγμα. Δεν έχουμε μάθει ότι ο σεβασμός στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας σημαίνει πρώτα απ' όλα σεβασμός στον ίδιο τον εαυτό μας. Αν λοιπόν εμείς δεν σεβόμαστε τον εαυτό μας πρώτα και καλύτερα, δεν θα μπορούμε να σεβαστούμε τους υπολείπους. Αυτό σημαίνει με τη σειρά του ότι αψηφούμε οτιδήποτε πρόκειται να μας συμβεί, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι πρόκειται να συμβεί, όπως επισημάνεται προηγουμένως ότι παραβιάζω το κόκκινο, είμαι δυνάμει εγκληματίας. Δολοφόνος. Έτσι, και εγκληματίας. Δολοφόνος ακριβώς, το ξέρουν πάρα πολύ καλά όλοι οι οποίοι παραβιάζουν το κόκκινο. Παρόλα τα αυτά όμως το επιχειρούν. Άρα εδώ πέρα θα πρέπει να πούμε ότι μάλλον αυτά τα άτομα χρειάζονται όχι κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, αλλά μάλλον χρειάζονται ψυχολόγους ή ψυχιάτρους για να δούμε για ποιο λόγο συνεχίζουν και κάνουν αυτούς τους παραβιάσεις. Από την άλλη πλευρά βέβαια είναι αλήθεια αυτό που επισημάνατε πριν ότι εντάξει, μιλάμε για ΒΟΑΚ, με δρόμους που θα πρέπει να έχουμε κτλ. Αλλά πολύ σωστά επισημαίνεται ότι ακόμα και τέτοιους δρόμους όταν θα έχουμε, η συμπεριφορά δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα αλλάξει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κατευθύνουμε την προσοχή μας προς τα πού, προς την οικογένεια, προς το σχολείο, προς τις αρχές, οι οποίες οι ίδιες οι αρχές με το να επιτρέπουν την παραβίαση, για παράδειγμα στο Ηράκλειο μέσα, ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν δρόμοι οι οποίοι απαγορεύονται η στάθμευση και από κάτω είναι σταθμημένα αυτοκίνητα.
Άρα λοιπόν όταν οι ίδιες οι αρχές επιτρέπουν αυτή την κατάσταση, τι μηνύματα περνάνε στους οδηγούς? Περνάνε αντίστοιχα μηνύματα ότι αυτά, εντάξει, είναι έτσι, δεν τους δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, μπορούν να παραβιάζονται, και άρα αν παραβιάζεται αυτό, παραβιάζεται εύκολα και το άλλο. Δηλαδή, το να περάσω με το κόκκινο, σου λέει εντάξει, έλα μωρέ, να με δει κανένας, δεν πρέπει να συμβεί σε μένα, ναι. Νιώθουμε λίγο άτρωτοι, ειδικά όταν είμαστε νέοι, νιώθουμε υπεράνθρωποι. Εκεί θα πήγαινα. Σε μεγαλύτες, άτρωτοι και υπεράνθρωποι. Και λέξη κλειδί, όρος κλειδί, φράση κλειδί, νέα γενιά. Επειδή έρχεσαι σε επαφή καθημερινά με νέους ανθρώπους, από τη μία είστε αισιόδοξος και από την άλλη, μία λανθασμένη νοοτροπία ενός 18χρονου, 19χρονου, 20χρονου μπορεί να διορθωθεί ή είναι αργά? Εάν επιμένω σε αυτό, αγαπητέ μου, το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, ναι, ότι αν εμείς δίνουμε το παράδειγμα ότι εντάξει, κάνουμε στραβά μάτια, δεν πρόκειται να κάνουμε, να σου δώσουμε κλίση, δεν πρόκειται να σου αφαιρέσουμε το δίπλωμα, δεν πρόκειται το ένα, δεν πρόκειται το άλλο, προφανώς ο νέος παίρνει το αντίστοιχο μήνυμα. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο η εκπαίδευση, αλλά είναι αυτό που λέμε και τα στολή. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν πρέπει ο αστυνομικός να δώσει κλίση, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το δικαστήριο δεν μπορεί να βάλει την αντίστοιχη, να επιβάλλει την αντίστοιχη ποινή. Γνωρίζετε ότι στο εργαστήριο μας η εισαγγελία μας στέλνει κάθε μήνα ανήλικους παραβάτες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ναι, τους οποίους αναλαμβάνουμε εμείς να επιμορφώσουμε κατά κάποιο τρόπο, να ευαισθητοποιήσουμε, ούτως ώστε να μην επαναλαμβάνουν αυτές τις στραβοκεφαλές αυλεψίες οι οποίες είχαν κάνει. Αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να διονύζεται συνεχώς. Παίρνουμε σε μία σειρά από σχολεία και εμείς και η Τροχέα και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την ασφάλεια σε όλη την Κρήτη, κάνουμε παρεμβάσεις, λέμε πράγματα και την ίδια στιγμή απ' έξω από το σχολείο είναι μία σειρά από μηχανάκια παρκαρισμένα τα οποία δεν έχουν αριθμό κυκλοφορίας. Τι συζητάμε τότε, κύριε Χλιαουτάκη, τα είπατε. Τα είπατε έτσι, όλα μόνος. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και οι γονείς, πάρα πολλοί γονείς, νιώθουν περήφανοι για το ότι το βλαστάρι τους μπορεί και οδηγεί σε αυτή την υγεία που δεν πρέπει, δεν επιτρέπεται να οδηγεί από το όριο το οποίο ο νόμος επιτρέπει, είναι συγκεκριμένο. Άρα λοιπόν ξέρουν ότι τα παιδιά δεν μπορούν να οδηγούν, αλλά καμαρώνουν παρόλα τα αυτά για το ότι τα παιδιά τους οδηγούν. Έτσι. Σε αυτή την περίπτωση δηλαδή καταλαβαίνετε, λέει μετά τι το κράτος, ο δρόμος, το ένα το άλλο. Μα εμείς οι ίδιοι αν δεν κάνουμε αυτά τα οποία οφείλουμε να κάνουμε σεβόμενοι τους εαυτούς μας, καταλαβαίνετε ότι... Έχετε δίκιο. Δυστυχώς. Κύριε Χλιαουτάκη, βέβαια. Πείτε μας. Υπάρχει αυτό που λέμε η κριτική λεβεντιά, την οποία βιώνουμε με αυτόν τον τρόπο, με το να παίρνουμε και να γκαζώνουμε μέσα στον δρόμο. Κριτική λεβεντιά είναι η φιλοξενία, είναι η αγάπη στον συνάνθρωπο, η συνεισφορά, η λεβεντιά, η αγάπη στην πατρίδα, στον τόπο μας. Κριτική λεβεντιά δεν είναι να βγω να κάνω αγώνες. Όταν το προσλαμβάνει με ένα στρεβλό τρόπο, έτσι... Πολύ μεγάλη κουβέντα. Πολύ μεγάλη κουβέντα, κύριε Χλιαουτάκη. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την τοποθέτησή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Και εύχομαι να συνεχίσετε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.